δηλαδή έναν άλλο προορισμό, έναν άλλο νόμιμο αποδέκτη για τα απορρίμματα των παξών. Δεν νομίζω ότι αυτή ήταν μια παρέκκληση η οποία ήταν αδύνατη ούτε από θέμα νομικών διατάξεων, ούτε από θέμα πρακτικό. Διότι ο ΕΣΔΑ έχει ήδη παραβιαστεί με την απόφαση που αφορά το μεγανήσι, το οποίο αποθέτει απορρίμματα στην εγκατάσταση της Βλαχέρινας, στην Άρτα. Άρα, αφού βασική υποχρέωση του νησιού είναι απλά και μόνο να μεταφέρει τα απορρίμματά του σε νόμιμο αποδέκτη εκτός των ορίων του Δήμου Παξών, δεν ήταν κάτι το τραγικό, σε ό,τι αφορά την αλλίωση του ΠΕΣΔΑ, το να δοθεί για βραχυχρόνιο διάστημα μια τέτοια λύση στους Παξούς. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν βέβαια και κάποια ζητήματα που αφορούν το υπόλοιπο κομμάτι της διαχείρισης, δηλαδή η ανακύκλωση, εάν γίνεται κανονικά και οι άλλες μορφές έτσι, μείωσης, ελάττωσης του όγκου των απορριμμάτων που θα καταλήξουν σε έναν αποδέκτη. Εκεί πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα που γι' αυτό όμως τελικά συνδέεται με την ανατροπή του όλου σχεδιασμού. Δηλαδή, όταν το ανακυκλώσιμο υλικό έπρεπε να φεύγει σε κοντέινερ μια φορά κάθε 15 μέρες ή μια φορά το μήνα μαζί με το σύμμικτο και τα δρομολόγια αυτά δεν πραγματοποιούνται, το ανακυκλώσιμο υλικό καταστρέφεται και τελικά γίνεται ένα μείγμα μαζί με το υπόλοιπο.